Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, όσο αρμόδιος φορέας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες που τους εκπροσωπεί σε εθνικό επίπεδο, καταβάλει από το 2011 μια άνηση και δύσκολη προσπάθεια για να πείσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μας ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Αυτό το γενικότερο δικαίωμα περιλαμβάνει πολλά επιμέρους αναφέρετα θεμελιώδη δικαιώματα τους, όπως είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες, η επικοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, όλα όσα δηλαδή παρουσιάζονται από τους παρόχους υπηρεσιών, οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Οι δυσκολίες άπτονται κυρίως ζητημάτων που θεωρούνται από τους αρμόδιους φορείς ότι υπάγονται κόστος, ωστόσο θεωρούμε ότι με πολύ λίγο ή και καθόλου κόστος μπορούν να γίνουν πολλά, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να νιώθουν ισότιμοι στην κοινωνία και να μπορούν να παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα μαζί με την οικογένειά τους, την ίδια στιγμή που η οικογένεια βρίσκεται μπροστά από την οθόνη και παρακολουθεί τις ειδήσεις, ένα θεατρικό έργο, μια ταινία, ένα ποδοσφαιρικό ή άλλο αθλητικό αγώνα. Όλα αυτά σε άλλες χώρες θεωρούνται αυτονόητα. Η Κύπρος βρίσκει σε εισαγωγικά ανυπέρβλητα εμπόδια και κρατά τα άτομα με αναπηρίες εκτός από τις υπηρεσίες, έξω από την κοινωνία και τα αποκλείει από τους διάφορους τομείς της ζωής και ιδιαίτερα τους στερεί ένα δικαίωμα της πληροφόρησης που έχουν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Μάλιστα. Ναι, είπα ακριβώς ότι τρέφουμε πράγματι χαμηλές προσδοκίες για οποιασδήποτε εξελίξεις, γιατί ακόμα και σήμερα ακούαμε για ζητήματα που αφορούν το νοηματική γλώσσα, κάτι που είναι αυτονόητο, αλλά τίποτε για τον υποτιτλισμό που κοστίζει κάποια λεφτά, τίποτε για τα ζητήματα ανάγνωσης των δηλώσεων, των ξενόγλωσσων δηλώσεων, ώστε οι τυφλοί που παρακολουθούν τηλεόραση να μπορούν να τις ακούσουν, για περιγραφές την ώρα που γίνονται διάλογοι σε μια εκπομπή, αλλά και για περιγραφές στο ενδιάμεσο διαλόγων, σε ταινίες, θεατρικά έργα κλπ, ώστε οι τυφλοί να γνωρίζουν τι ακριβώς διαδραματίζεται εκείνη τη στιγμή, στη σκηνή. Υπάρχουν πρότυπα για όλα αυτά και η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να τα εφαρμόσει με βάση το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Αν δεν τα εφαρμόσει μάλιστα, θα πρέπει να μπουν ποινές. Αυτή ήταν η απόφαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Αλλά τώρα αυτό το θέμα το διερευνά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θεωρεί ότι η χώρα μας έχει καθυστερήσει πράγματι πάρα πολύ στην υλοποίηση μιας οδηγίας της.